Συνέχεια δόθηκε στο θέμα της υποχρεωτικής ζύγισης των φορτηγών που διέρχονται από το Πορθμίο του Ρίου Αντιρίου. Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, ο Λιμενάρχης Πατρών με τη συνοδεία λιμενικών κατέφθασε στην προβλήτα του Ρίου και όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στα καράβια, ζητούσε από τα φορτηγά και τις δαλίκες ζυγολόγια. Όσοι είχαν μπορούσαν να επιβιβαστούν στα καράβια. Όσοι δεν είχαν, θα έπρεπε είτε να ζυγιστούν στη μοναδική γεφυροπλάστικα που βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας και να επιστρέψουν στο Ρίο, είτε να περάσουν το στενό από τη γέφυρα. Μόλις συνειδητοποίησαμε τι γινόταν, ενημερώσαμε την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και συγχρόνως ενημερώσαμε και τα συλλογικά μας όργανα, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν και να σταματήσουν αυτή την κατάσταση, λέει ο πρόεδρος των Πλοιάρχων του Ρίου Αντιρίου, Γιάννης Γαρδικιώτης, και συμπληρώνει λέγοντας πως πολλοί οδηγοί φορτηγών διαπληκτίστηκαν με τους λιμενικούς που δεν τους άφηναν να μπουν στα καράβια, ενώ άλλοι τους δήλωναν πως δεν έχουν τα επιπλέον χρήματα για να περάσουν με τη γέφυρα. Μας είχαν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και από το Αρχηγείο ότι το θέμα μας έχει λήξει, ότι κατανοήθηκε από την ηγεσία του Λιμεναρχείου και από το Υπουργείο το ότι το λιμάνια του Ρίου και του Αντιρίου δεν εξυπηρετούνται από γεφυροπλάστικες, οπότε δεν μπορεί να σταθεί η απόφαση του λιμενάρχη που έλεγε για 4 ώρες ζυγολόγιο. Εχθές το απόγευμα ξαφνικά βλέπουμε το κλιμάκιο του λιμεναρχείου των Πατρών να έχει κατέβει κάτω στον προβλήτα του Ρίου και να ζητάει ζυγολόγια και να κάνει εφαρμογή της απόφασης του λιμενάρχη. Πράγμα που το οποίο μας είχαν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και από το Αρχηγείο ότι έχει ανασταλεί. Ότι έχει ανασταλεί. Ρωτάμε τι γίνεται, ρωτάμε ρε παιδιά γιατί αυτό το πράγμα. Έκανε έλεγχο το κλιμάκιο ο διοικητής του λιμενικού τμήματος του Ρίου. Έκανε έλεγχο, του έλεγε του ανθρώπου ζυγολόγιο. Δεν έχω ζυγολόγιο, του έλεγε η Νταλίκα. Εμείς ξέρουμε ότι δεν ισχύει πλέον αυτό. Όχι, η απόφαση ισχύει. Θέλουμε το ζυγολόγιο σου, μα δεν έχω ζυγολόγιο. Και πού να πάω να ζυγίσω. Θα πας, του έλεγε στην Πάτρα. Τι θα πάω 19 χιλιόμετρα και να γυρίσω ένα 19-38 χιλιόμετρα, δεν με ενδιαφέρει, αλλιώς δεν περνάς από εκεί. Τι δεν περνάω και πού θα πάω. Και μάλιστα ένας άνθρωπος δεν έχω λεφτά, του έλεγε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν ξέρω πού θα πας. Λέει, δεν έχω λεφτά. Και τελικά ο άνθρωπος έμεινε απ' έξω μια ώρα και περίμενε να βρει λεφτά δανεικά για να περάσει απέναντι. Δεν είχε τρόπο να περάσει. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε ένας πανικός, υπήρξε μια ανακατοσούρα από το πουθενά. Ωστόσο, το αίσιο τέλος δεν άργησε να έρθει και έτσι, όπως δήλωσε αποκλειστικά στην τηλεόραση Λεπάντο ο κύριος Γαρδικιώτης, υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις καθώς οι εργαζόμενοι στην Πορθμιακή Γραμμή, που δεν ήταν αποφασισμένοι να καταθέσουν τα όπλα τους, ενημέρωσαν το αρμόδιο Υπουργείο και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Έτσι, μετά από όλη αυτή την κινητοποίηση, εκδόθηκε εγκύκλιος και στάθηκε και στο Λιμεναρχείο της Πάτρας, που αναφέρει πως δεν είναι υποχρεωτική ζύγιση των φορτηγών που θα διέρχονται από το Πορθμίο και πως ό,τι ισχύει και σε άλλες πορθμιακές γραμμές θα ισχύει και για το Ρίο Αντίριο. Έρχεται σήμερα το πρωί, πάμε στον Υπουργό. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ηγεσία του Λιμεναρχείου, αρχηγούς, τον Υπουργό μας. Τον ευχαριστούμε γιατί κατανόησε αμέσως τα πράγματα, έδωσε άμεση λύση. Πήγε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία στο γραφείο του. Ο άνθρωπος ήταν σαφέστατος. Λέει, δεν γίνεται. Και διατάσσει σήμερα το πρωί και του λέει, ξέρετε κάτι, δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ούτε θα γίνει εξαίρεση του λιμένα του Ρίου από τα άλλα λιμάνια της χώρας. Ό,τι ισχύει για όλα τα λιμάνια της χώρας θα ισχύει για το λιμάνι του Ρίου. Για το λιμάνι του Ρίου που δεν έχει πλάστικα. Όπως δεν έχουν και πλάστικα και τα άλλα λιμάνια της χώρας. Θα ελέγχονται τα αυτοκίνητα όπως ελέγχονται σε όλα τα λιμάνια της χώρας που δεν έχουν πλάστικες. Πώς ελέγχονται αυτά? Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται και εκεί. Υπήρξε κάποια αλληλογραφία μεταξύ τους από ό,τι μάθαμε από το παρασκήνιο. Υπήρξε κάποια εσωτερική αντιπαράθεση με τα χαρτιά. Για τον οχύψιο μέγα λόγο δεν μπορώ να τα γνωρίζω ακριβώς πώς ήταν τα υπηρεσιακά τους. Αλλά η ουσία του θέματος σήμερα το πρωί διευκρινίστηκε. Μάθαμε, δεν μπορώ όμως να αναφέρω τι έχω μάθει. Ξέρω όμως ότι έφυγε από το γραφείο του Υπουργού ένα χαρτί σήμερα και διέταξε αναστολή και ότι το λιμάνι του Ρίου θα λειτουργεί όπως όλα τα λιμάνια της χώρας και θα προχωρήσει σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε και όχι σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει φτιάξει. Νομίζω σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα. Υπάρχει ακόμα από τη χτεσινή φουρτούνα ένα αντιμάμαλο που λέμε στη δικιά μας ορολογία. Υπάρχει μια τρομοκρατία. Τα φορτηγά παίρνουν τηλέφωνο, τι γίνεται, έχει κάτω, όχι, πάω πάνω. Υπάρχει μια τρομοκρατία ακόμα. Πιστεύουμε ότι θα ενημερωθούν σιγά σιγά τα φορτηγά ότι γίνεται αυτό το πράγμα και ότι προχωράει η γραμμή όπως υπήρχε, γίνεται ο έλεγχος όπως γινότανε και
υφίστατο έλεγχος όπως υφίστατο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τρέχουν 20 χιλιόμετρα να βρίσκουν ζυγολόγιο, ούτε έχουν τα παραστατικά τους, έχουν τα ζυγολόγια τους από τα εργοστάσια τους, θα τα δείχνουν και θα περνάνε όπως περνάγανε αυτά τα 10 χρόνια. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, λέει ο πρόεδρος των Πλοιάρχων, καθώς κύριος χρηματοδότης της γραμμής είναι οι Νταλίκες. Κάτι που αποδεικνύεται και από τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Λεπάτο με τα καράβια να φεύγουν γεμάτα με φορτηγά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους στην υπόθεση, όλους. Το έχουμε κάνει θέμα μαζί τόσες φορές. Έχετε δει την αγωνία στα μάτια μας όλο αυτόν τον καιρό των εργαζομένων, των ανθρώπων του αντιρρήγου, των ανθρώπων όλων εδώ, την αγωνία μας. Ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολα αυτό το δίμηνο, τρίμηνο. Ευχαριστώ όλους, όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που έβαλε ένα λιθαράκι έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια ηρεμία.